Κλείσουμε και είναι η τελευταία εκπομπή, η τελευταία ώρα αιχμής για αυτήν την τηλεοπτική σεζόν. Ο σκηνοθέτης αυτής της εκπομπής, ο Δημήτρης Σοφραγιαδουλάκης, γιατί στην τηλεόραση ο σκηνοθέτης είναι και ο καπετάνιος κάθε παραγωγής. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πίσω από τις κάμερες που δουλεύουν, που δεν θα ξεχάσω, δεν ξεχνώ ποτέ να τους ευχαριστήσω, γιατί χωρίς αυτούς εμείς δεν μπορούμε να είμαστε μπροστά. Έχει ετοιμάσει ένα βίντεο με δυνατές στιγμές από την εκπομπή Ώρα Αιχμής. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει και εγώ αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τι παρουσιάστηκε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής ή κάποιες από τις στιγμές που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Ώρα Αιχμής την τηλεοπτική χρονιά 2021-2022. Και κάπως έτσι κλείνουμε την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε Ώρα Αιχμής, μία εκπομπή που ήρθε Δευτέρα βράδυ για να ανοίγει φακέλους και να συζητάει με τους πολίτες και τους φορείς της Κρήτης, μία εκπομπή με καθαρά τοπικό χαρακτήρα, με θέματα που αφορούν την Κρήτη, αλλά και θέματα που αφορούν ολόκληρη την Ελλάδα και αγγίζουν και την Κρήτη. Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Μπορμπουδάκη και κύριε Γκίκα, που πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, όσες φορές σας το ζήτησα, ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν τα παιδιά που είναι στο control. Σήμερα μάλιστα έχουμε μία νέα ομάδα παιδιών επάνω. Νέα παιδιά που αναλαμβάνουν τα ενία και αυτό είναι και η συνέχεια κάθε τηλεοπτικού σταθμού. Το Δημήτρη το Φραγιαδουλάκη, τον σκηνοθέτη της εκπομπής. Η Θεοδώρα η Πανταγάκη είναι σήμερα. Και βεβαίως μαζί η Μαρίνα από τα γραφικά. Και η κοπέλα από την ηχοληψία, αν με βοηθήσετε να μου πείτε και το όνομα, θα το πω η Άννα. Γιατί είναι καινούριο το κορίτσι, καλή αρχή. Βεβαίως οι εικονολήπτες είναι μεγάλοι πρωταγωνιστές, όλα τα παιδιά, δεν θα τους πω έναν προς έναν. Το μακιγιάζ, το δημοσιογραφικό τμήμα της Crete TV, που χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να βγαίνει αυτή η εκπομπή. Η Στέλλα Ιτερζάκη, ο Γιώργος Σαχίνης, όλα τα παιδιά, οι ρεπόρτερ, τα παιδιά που στις νύχτες του χειμώνα ήταν εκεί έξω και πάλευαν, γιατί αυτή είναι η δημοσιογραφία, είναι το ρεπορτάζ έξω στον δρόμο. Και όσοι έχουμε κάνει ρεπορτάζ στον δρόμο, αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς αυτό δεν μπορείς να σταθείς και σωστά μπροστά σε μια κάμερα. Βεβαίως τη διοίκηση του ομίλου της Crete TV που διαχρονικά με εμπιστεύεται και τους ευχαριστώ θερμά. Και όλους εσάς,
όλους εσάς που πραγματικά χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τίποτα εδώ στην Crete TV. Έχουμε φτάσει στα 31 χρόνια και μαζί με εσάς συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι. Βεβαίως τον Διευθυντή Παραγωγής, τον Μαρίνο τον Μαυρίδη, τον Διευθυντή Προγράμματος τον Γιώργο τον Καργάκη, την Αναστασία την Πιτζηλαίου, το Πόρταλ Νέα Κρήτη, την εφημερίδα Νέα Κρήτη τον 984. Είμαστε πάρα πολλοί, πάντοτε τους ξεχνώ. Μία χρονιά που κλείνει και μία χρονιά που έρχεται το Σεπτέμβριο. Μάλλον θα είναι και εκλογική. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι με το καλημέρα του φθινοπόρου για να προλάβουμε να κάνουμε και διακοπές. Και αυτό το καλοκαίρι ας είναι ένα καλοκαίρι ηρεμίας, ένα καλοκαίρι περισυλλογής. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το φθινόπωρο. Βεβαίως εμείς έχουμε μερικές μέρες ακόμα μέχρι να φτάσουμε στην άδεια. Όμως η τηλεόραση είναι συνέχεια, η τηλεόραση είστε εσείς και μαζί με εσάς προχωράμε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας καλοκαίρι.